Είναι στην παρέα μας ο κύριος Ζουράρης, ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ζουράρη. Πώς είστε? Βλέπετε, εδώ έχει ανάψει φωτιά η κουβέντα για το αν φεύγουν, αν μένουν οι Ανέλληνες, αν κερδίσαμε, αν χάσαμε στο Σκοπιανό. Θα μείνετε καταρχήν στην κυβέρνηση. Εσείς πώς καταλάβατε τα όσα είπε ο κύριος Καμπή? Δεν μένω στην κυβέρνηση εγώ, διότι είμαι βουλευτής. Οι βουλευτές δεν μένουν στην κυβέρνηση. Εννοώ αν θα συνεχίσετε να στηρίζετε. Όταν ήμουν υφυπουργός, έμενα στην κυβέρνηση. Νομοθετείτε βεβαίως και στηρίζετε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία απηχείται στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτή η πλειοψηφία η κοινοβουλευτική θα παραμείνει αραγής? Ιδέα δεν έχω. Δεν έχετε, συγκυβερνάτε. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος είπε ότι αν έρθει... Χαρτορίχτρας. Κύριε Ζουράρη... Εγώ θα σας πω απλώς δύο πράγματα, για να μην απεραντολογούμε και να επιπολάζουμε επιπολαίως. Θα είναι το εξής. Στο συγκεκριμένο θέμα του Σκοπιανού, επειδή εγώ είπαμε Κρήτο-Μακεδόν, Κωνσταντινοπολίτης, Θεσσαλονικεύς, και μου γυρνάνε τα άντερα από το 2000. Πότε ήταν το ένα, όπου έχω αρχίσει να αρθογραφώ και να μιλώ και να ζητώ δημοψήφισμα και να ζητώ ότι για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή για από το περί ερμηνείας 18α του Αριστοτέλη, για ποιον λόγο οι Σκοπιανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, μέχρι το πάλι του Αριστοτέλου στο τα αναλυτικά β' πρώτερα 70α, για ποιον λόγο ακριβώς δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν, λέω ότι στο συγκεκριμένο, όταν έρθει για κύρωση σχέδιο νόμου, προφανώς δεν θα ψηφίσω με σύνθετο όνομα κτλ. Δεν θα ψηφίσετε, να... και έχει πει και ο Πάνος Καμένος ότι δεν θα ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μια τέτοια συμφωνία αν έρθει στη Βουλή. Άρα αυτό σημαίνει. Και δεν είναι μόνο, είναι και η Κεντρό, είναι και η άλλη κατανόμαστε, είναι και το ΚΚΕ. Άρα αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πέσει. Ιδέα δεν έχω, δεν πέφτει πάντα έτσι η κυβέρνηση. Διαβάστε τα άρθρα. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν πέφτει έτσι μια κυβέρνηση, διότι εάν παραδείγματος χάρη για να υπάρξει να πέσει, διαβάστε το Σύνταγμα, πρέπει να μην τη δώσει η Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης, να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Εάν ζητηθεί αυτό από εάν δεν θέσει. Εγώ όμως θα το θέσω αλλιώς, κύριε Ζουράρη. Λέτε, σας γυρίζουν τα άντερα όταν ακούτε για Μακεδονία, Μακεδόνες. Άρα, προφανώς και αυτή η συμφωνία που έχει μια σύνθετη ονομασία Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονική Ιθαγένεια, είναι κάτι που είναι ειδεχθές για εσάς. Θα μπορέσετε λοιπόν να μην έχετε ψηφίσει κάτι τόσο κεφαλαιώδες και κατά τα λοιπά, να πορεύεστε με μια κυβέρνηση που έχει φέρει κάτι το οποίο σας είναι τόσο δυσάρεστο πολιτικά και επώδυνο, θα τολμούσα να πω, για τους Ελληνικούς. Εντελώς, κυρία μου, και αυτό στον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτιακό, λέγεται το συναμφότερον, κατά το συναμφότερον, και αρχίζει ήδη από το ω 529 του Ομήρου, αυτή η κατάσταση στην πολιτική, και επιπλέον αυτό σημαίνει το εξής, ότι ως προς, είναι η διαλεκτική ένταση την οποία ορίζει και ο Πλάτων. Ως προς τα θέματα της πολιτικής, της γενικής πολιτικής, έχω α, β, γ, δ άποψη. Ως προς το Σκοπιανό, είπαμε, μου γυρνάνε τα άντερα και δεν θα καταψηφίσω. Είναι απολύτως συμβατό με την πολιτική ισορροπία του ελληνικού πολιτισμού και του παγκοσμίου πολιτισμού. Κύριε Ζουράρη, εσείς είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε στον κόσμο, είστε στο πεζοδρόμιο, δεν κλείνεστε στα γραφεία και αυτά. Τι εισπράτετε όμως, τι σας λένε οι πολίτες, ο απλός κόσμος, καθημερινά? Ότι σε όλη την Ελλάδα, ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να πάψουμε να εκνευριζόμαστε μεταξύ μας, να γίνει ένα δημοψήφισμα το οποίο θα ηρεμήσει τα πράγματα, θα δώσει ένα αποτέλεσμα και ο κυρίαρχος λαός θα αποφανθεί. Το έχετε εισηγηθεί αυτό στον Πάνο Καμένο, να πάτε ως ανεξάρτητοι Έλληνες και να ζητήσετε από την κυβέρνηση? Με το από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω από το 1991, νομίζω δεν υπήρχε ο Καμένος τότε, δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν. Από το 1991 τα γράφω. Ήταν νέος πάντως τότε, το 1991 ήταν νέος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή πολλοί λένε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μετά από... τους έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη πολιτική φθορά το θέμα του Σκοπιανού, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι σας θα περίμεναν όχι απλώς να λέτε ότι δεν μας αρέσει αυτή η συμφωνία, αλλά να έχετε επιβάλει τη διαπραγματευτική σας γραμμή όταν πήγε ο κύριος Κοντζιάς με τον κύριο Δημητρόφ για να κλείσει αυτή τη συμφωνία. Λένε ότι ίσως στην επόμενη Βουλή να μην είσαστε. Θεωρείτε ότι θα είναι μια θριαλίδα εξελίξεων για το κόμμα με το οποίο κατεβαίνετε στα ψηφοδέλτια? Πρώτον, κάτι τρέχει στα γύφτικα εάν δεν είμαστε στη Βουλή. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Είναι τόσο επουσιώδες για εσάς? Εντελώς. Δεύτερον, το ουσιώδες είναι το όνομα.
πρέπει να σπέβδω δε να σας πω, εάν δεν το είπα και σε αυτήν την εκπομπή, γιατί δεν έχω ξεχάσει ποια σας λέω, ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία υπέγραψε ο Τσίπρας με τους Σκοπιανούς, στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο με τη χρεοκοπία της χώρας και τις αφόρητες πιέσεις των τοκογλύφων των Βρυξελών, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καλή. Είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Άμα είναι καλή, γιατί δεν τη στηρίζετε? Άρα γιατί είστε τόσο αρνητικός? Αφού δεν θα βρούμε καλύτερη συμφωνία. Μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι χειρότερη η συμφωνία. Όχι, όχι. Αυτό που είπατε λέγεται ενθύμημα στην πολιτική λογική και σημαίνει ότι μιλάτε τώρα κατά το οικός, δηλαδή εκ των οικότων και εκ των σημείων. Τα σημαδάκια και οι εικασίες δεν είναι βεβαιότητες. Επομένως, μπορεί, όπως είπατε πολύ σωστά, να είναι χειρότερη η επόμενη, μπορεί και να μην είναι. Έτσι πάει η πολιτική. Βλέπετε με όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Ζουράρη, να ανακατεύεται η πολιτική τράπουλα πάντως. Εσείς, οι ανεξάρτητοι έχετε αυτό το θέμα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει το ποτάμι το οποίο έφυγε από το κίνημα αλλαγής. Βλέπετε ότι θα έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα? Εξαρτάται αν αυτές οι αναταράξεις, όπως τις λέτε, επιφέρουν κάποια ανισορροπία στην ισχύουσα πολιτική κατάσταση εντός του κοινοβουλίου. Διότι κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Εάν αλλάξει η κατάσταση και εκφραστεί δια του κανονισμού της Βουλής και θεσμικά και συνταγματικά, θα έχουμε αναταράξεις. Εάν η αναταράξη απλώς είναι η γνωστή αυτή παλιλογία και η πολυλογία της συνήθους πολιτικής ζωής, δεν θα είναι αναταράξεις. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυναμική να τραβήξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, τους επόμενους 14 μήνες, ώστε να έχουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας? Βεβαίως έχει. Παραδείγματος χάρη, εγώ που είμαι ο παλαιών ημερών αριστερός, δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξω εγώ την αριστερή κυβέρνηση. Εγώ, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου των παρουσιαστή, φυσικά δεν θα ψηφίσω. Είπαμε, μου γυρνάνε τα άντερα. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε, ότι υπάρχει ένα συναμφότερο. Ότι το ένα σχήμα είναι αυτό και το άλλο είναι τα άλλα. Είστε σαφείς. Εγώ προσωπικά πάντως δεν θα μπορούσα να είναι και με τα άλλα και ένα τόσο σημαντικό θέμα για μένα. Διότι, κυρία μου, μπορεί να είμαι μονοσήμαντη. Ακριβώς το είπατε. Είστε μονοφυσίτισα, λέγεται, στην πολιτική ζωή. Έχετε μια μονοφυσίτικη αντίληψη της πολιτικής. Δηλαδή, μαύρο, άσπρο, μέρα, νύχτα. Δεν είναι έτσι. Έχουμε εδώ και αγαπητούς συναδέλφους. Το συναμφότερο. Κρατήστε το, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ το συναμφότερο. Ναι, προφανώς. Θέλω και εγώ στην αυτογνωσία να πάω σε υψηλές βαθμίδες, να προχωρήσω. Δεν ξέρω, Δημήτρη, η Κώστα, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Ζουράρη? Όχι, αφού του γυρίζουν τα άντερα του κυρίου Ζουράρη, εγώ βλέπω ότι τα κάνει κοκορέτσι στο τέλος και στο τέλος προχωράει η λύση για το μακεδονικό. Με την ανοχή σας, κύριε Ζουράρη, δεν δίνετε. Με συγχωρείτε. Αυτά που ακούμε είναι μια θαλασσοταραχή μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έχω ιδέα αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει. Αλλά την ίδια στιγμή θα στηρίξω την αριστερή κυβέρνηση, γιατί έχω αριστερές ρίζες. Όμως ταυτόχρονα μου στρίβουν τα άντερα με τη λύση του Μακεδονικού. Δηλαδή, εγώ δεν βγάζω συμπέρασμα. Και δεν με ενδιαφέρει. Συμπέρασμα θα δεν υπάρχει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δεν βάζετε την υπογραφή σας στην επίτευξη μια συμφωνία και στον οδικό χάρτη, έτσι όπως περιγράφεται από τη συμφωνία Ζάεφ Τσίπρα. Η λέξη οδικό χάρτη δεν εκφράζει καμία παραπομπή σε πολιτικά κείμενα και σε πολιτική προοπτική. Επομένως, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει οδικό χάρτη. Ο δικός χάρτης νομίζω είναι για την κυκλοφορία των τροχαίων. Καταλαβαίνετε καλά, κύριε Ζουράρη, απλά θέλετε να ξεφύγετε. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να τα ξαναλέω 10 φορές, δάσκαλος είμαι. 55 χρόνια δάσκαλος είμαι. Ναι. Ακόμη και σε μέσα στο μάτι. Είπα, δεν είναι ασύμβατον το να διαφωνώ ριζικώς ως προς συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως δεν θα δεχθώ ποτέ το όνομα Μακεδονία. Και από την άλλη βέβαια, δεν είναι δυνατόν εγώ, παραδείγματος χάρη, με μια συγκεκριμένη στάση, η οποία θα έριχνε την αριστερή κυβέρνηση, να ικανοποιήσω το στερητικό σύνδρομο της Νέας Δημοκρατίας. Το υστερικό, στερητικό σύνδρομο. Είναι το λαό στη Μακεδονία που αντιδρά, δεν τον υπολογίζεται. Είναι όλα δηλαδή να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία. Το ότι δεν μπορούν οι βουλευτές. Το είπατε εσείς. Α, δεν υπάρχουν αντιδράσεις δηλαδή στη Μακεδονία κατά τη γνώμη σας. Συνυπάρχω. Την Νότια Μακεδονία. Είπα, συνυπάρχω με τη συντριπτική πλειοψηφία, όχι μόνο του λαού της Μακεδονίας, αλλά όλης της Ελλάδας, ο οποίος λαός, σύμπας και ο Μακεδονικός
και ο υπόλοιπος ελληνικός απορρίπτει τη ζήτηση. Ναι, δημοψήφισμα λέτε ο πρωθυπουργός σας που τον στηρίζετε, ο αριστερός πρωθυπουργός που τον στηρίζετε, δεν έβαλε στην ατζέντα το δημοψήφισμα. Γιατί λέτε πράγματα που δεν ισχύουν? Γιατί λέτε πράγματα, κύριε Ζουλιάρη, που δεν ισχύουν? Ποιο δημοψήφισμα λέτε τώρα, μια καινούργια γραμμή, πετάξατε μια καινούργια γραμμή τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Μιλήσατε για δημοψήφισμα. Έχει τεθεί θέμα δημοψήφισματος. Θα δοθεί η ευκαιρία στον Έλληνα Μακεδόνα να αντισταθεί δια της ψήφου του? Εσείς ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι ότι συνενείτε με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα θέμα χωρίς να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό. Και όλα τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε, τα περί των εταιρικών σας είναι υπεκφυγές. Υπεκφεύγετε, κύριε Ζουλάρη. Και σας λέω, τα έντερά σας τα έχετε κάνει κοκορέτσι. Τα έχετε κάνει κοκορέτσι και πνίγετε τη Μακεδονία. Δημήτρη, κάτσε να τον ακούσω. Εάν μπορέσετε να σταματήσετε λίγο να μιλήσω. Εγώ έχω να μιλήσω. Κύριε Ζουλάρη, σας ορίζουν οι ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω, κύριε Ζουλάρη. Μιλήστε. Επαναλαμβάνω. Πριν από μερικές μέρες, η συγκέντρωση εδώ όλων των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής και της Ανατολικής, και μάλιστα μίλησε νομίζω και ο Περιφερειάρχης ο Τζιζικώστας, απεφάσισαν ότι θα ζητήσουν δημοψήφισμα. Μόνος μου είμαι. Τι μόνος σας, εσείς είσαστε μέλος της πλειοψηφίας. Έχει τεθεί στη συμφωνία ζήτημα δημοψηφίσματος? Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, κύριε Ζουλάρη? Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Η συμφωνία προχωρά με την ανοχή σας και δεν υπάρχει περιθώριο δημοψηφίσματος. Μην κοροϊδεύετε τους Μακεδόνες. Τους Νότιο Μακεδόνες. Είπε. Ποιος το είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση δημοψηφίσματος? Πολιτικά μπορεί να το βάλει. Τέθηκε θέμα δημοψηφίσματος στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Σοβαρολογούμε. Δημοψηφίσματος από τη μεριά μας. Πολιτικά μπορεί να το βάλει, Δημήτρη. Μα τι είπαν οι δήμαρχοι της Μακεδονίας προχθές? Τι δήμαρχοι, επειδή εσείς ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε και προωθείτε αυτά που προωθείτε, αντέδρασαν εναντίον σας οι δήμαρχοι της Μακεδονίας. Εναντίον σας είναι οι δήμαρχοι της Μακεδονίας, δεν είναι υπέρ σας. Ναι, είναι υπέρ του δημοψηφίσματος. Μπορούμε να κλείσουμε. Είναι υπέρ του δημοψηφίσματος όμως. Μπορεί να είναι εναντίον μου και εναντίον της κυβερνήσεως οι δήμαρχοι, και καλώς κάνουν αφού αυτή είναι η άποψή τους, αλλά είναι υπέρ του δημοψηφίσματος. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση όταν είναι και εσείς τραπέζι, καταλάβετε τι σημαίνει το συναφότερο. Ούτε για να καταλάβω, κύριε Ζουλιάρη, σε τρικυμία είσαστε σε τρικυμία. Ας κρατήσουμε το ότι ο κύριος Ζουλιάρη να μάθετε γράμματα. Και εσείς και ο αρχηγός σας, πώς το λέω, ο Μητσοτάκης. Κρατάμε λοιπόν, συνάδελφοι, κύριε Ζουράρη, ότι ο κύριος Ζουράρης αριστερή κυβέρνηση δεν ρίχνει. Είναι άλλης τάξης μέγεθος το Σκοπιανό και η διαφωνία του εκεί, και άλλης τάξης μέγεθος το να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική. Κύριε Ζουράρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο τραπέζι και η πρόταση για δημοψήφισμα.